Παπαγιάννου, καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα, σε σφάρισμα με ανεμογέννητρε. Αν μη τι άλλο, χρειάζεται αέρα για το σφάρισμα και τώρα παρέχεται σπίτι. Πάμε να πούμε. Το ίντερνετ πρασινίζει με ενέργεια από τον άνεμο. Οικονομικό και φιλικό προ το κλίμα και στον βαθμό είναι όμω οι εκπομπέ αερίων από τη χρήση διαδικτύου βάσει εξόπιστων μετρήσεων προσεγγίζουν το 2% των παγκόσμιων εκκλήσεων. Η εξοικονόμηση λοιπόν ενέργεια είναι μια άμεση προτεραιότητα. Κάποιοι βέβαια πήγαν ένα βήμα πιο μακριά και λειτουργούν διαδικτυακέ υπηρεσίε με ορική ενέργεια και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί η εκτεταμένη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου να βελτίωσε κατά πολύ το επίπεδο της ζωής μας. Ωστόσο η ενέργεια που καταναλώνεται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν είναι μεγάλη. Ένα σπίτι που διαθέτει έναν υπολογιστή γραφείου και έναν χωρητό υπολογιστή καταναλώνει συνολικά 343 κιλοβατόρες ανά έτος. Αριθμός που μεταφράζεται σε εκπομπές της τάξεως των 250 κιλών διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Η παγκόσμια κατανάλωση είναι ακόμα μεγαλύτερη αν μαζί με τους υπολογιστές υπολογίσουμε και την κατανάλωση των σερβερ. 350 τερατώρες παγκοσμίως, περισσότερη ηλεκτρική κατανάλωση από ό,τι καταναλώνει όλη η Γαλλία μαζί. Αν δούμε τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας που είναι τεράστια, θα αγγίσουν το 70% περίπου, φανταστείτε 48 εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα μπορούσαν να αποσυρθούν. Η μείωση αυτή της κατανάλωσης είναι εφικτή με πολύ απλούς τρόπους. Θα φύγουμε πάνω από 10 λεπτά να κλείσουμε υπολογιστή. Φεύγουμε και δεν θέλουμε να κλείσουμε υπολογιστή καθόλου. Κλείστε τα βιντεάκια που βγαίνουν. Αγοράζουμε υπολογιστές που δεν χρειαζόμαστε. Δηλαδή αγοράζουμε υψηλών δυνατοτήτων υπολογιστές, οι οποίοι πραγματικά δεν χρειάζονται και απλά καταναλώνουν ενέργεια. Από μια πιο επέκτηνη στάση έχουν επιλέξει κάποιες εταιρείες που λειτουργούν διαδικτυακές υπηρεσίες με ενέργεια από τον άνεμο. Βρήκαμε μια εταιρεία στην Αμερική, μεταφέραμε όλο μας το λογισμικό και όλη μας τη βάση δεδομένων στους υπολογιστές της εταιρείας, η οποία αυτή η εταιρεία έχει αγοράσει πιστοποιητικά ενέργειας και όλο το ρεύμα που καταναλώνεται είναι της ολικής ενέργειας. Μια ενέργεια που είναι καθαρή αλλά και πιο οικονομική. Ήταν τουλάχιστον 500-600 ευρώ το ρεύμα το χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 100 ευρώ το χρόνο. 240.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται μέσω του ίντερνετ. Το κόστος για να αφήσουν απλά τον υπολογιστή τους ανοιχτό υπολογίζεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.